να είναι θεαματικά τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Απριλίου. Μπορείτε να επωφεληθείτε από μια συζήτηση πάνω σε ένα επαγγελματικό θέμα, το οποίο θα είναι πολύ σοβαρό και το οποίο θα μπορούσε να σας διευκολύνει σε θέματα οικονομικά, τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά. Για τους Ταύρους μας, που βέβαια έχουν και γενέθλια και πάλι χρόνια πολλά να πούμε, γιόρταζε και ο Γιωργάκης μας, είναι μια πολύ σημαντική περίοδος και μάλιστα προς το τέλος της εβδομάδος, εσείς που είστε γεννημένοι 4-5 Μαΐου, έχετε την ευκαιρία να δείτε τη ζωή σας να αλλάζει, να έχετε σημαντικά γεγονότα μετά από μια συζήτηση, μετά από επαφές οι οποίες είναι σημαντικές, που θα τις δείτε στο τέλος της εβδομάδος. Είναι θεαματικές αυτές οι μέρες για σας, γιατί ο Ερμής στο ζώδιό σας έχει την εύνοια και του Δία, που σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά. Ή των τελευταίων ημερών μπορείτε να δείτε τη σχέση σας να παίρνουν μια νέα τροπή και όχι να γίνεται να οξύνετε τις καταστάσεις, μια και ο Κρόνος είναι απέναντί σας, αλλά θα δείτε ότι ένα οικονομικό θέμα θα μπορούσε να προωθηθεί. Για τους διδύμους που είναι γεννημένοι 3-4-5 Ιουνίου, να ξέρετε ότι αυτόν τον καιρό η ζωή σας αλλάζει. Ο ουρανός, ο οποίος βρίσκεται στον Κριό, σημαίνει ότι νέοι φίλοι μπαίνουν στη ζωή σας, νέα δεδομένα μπαίνουν στη ζωή σας, αλλά πολύ περισσότερο το τέλος του μήνα, 29 και 30 του μηνός, έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε πάνω σε ένα επαγγελματικό θέμα. Μπορεί οι συζητήσεις να πρέπει να μείνουν μυστικές. Μην κοινολογείτε τα σχέδιά σας, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά και το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσε να είναι συναρπαστικό, αρκεί να μην κοινολογήσετε τα σχέδιά σας και να προσπαθήσετε ευέλικτα να φτάσετε στο στόχο σας, ο οποίος είναι και επαγγελματικός αλλά και οικονομικός, μια και τα οικονομικά αυτόν τον καιρό για όλους είναι λίγο μπερδεμένα. Για τους καρκίνους μας, ακόμα και αν έχετε περάσει κάποιες εντάσεις σε αυτόν τον καιρό που είστε γεννημένοι 3-4 του μηνός, τώρα μπαίνετε σε μία νέα περίοδο όπου φίλοι θα είναι πολύ σημαντικοί και μπορεί να σας βοηθήσουν. Η κοινωνική σας ζωή θα λέει πολλά. Αν είστε γεννημένοι εκεί 3-4 του μηνός, πολλά πράγματα επιλύονται και πάνω απ' όλα εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 10 περίπου, είναι μια πολύ καλή εποχή για να σταθεροποιήσετε μια σχέση, ένας αραβώνας, ένας γάμος, παιδιά τα οποία περιμένετε το πτυχίο σας, οι σπουδαστές θα μπορούσαν να έχουν μια θαυμάσια εξέλιξη μέσα σε αυτό το μήνα. Προσπαθήστε λοιπόν να επωφεληθείτε ιδιαίτερα από αύριο και ιδιαίτερα στο τέλος του μήνα. Τα λιοντάρια μας, τα οποία αυτόν τον καιρό έχουν πάψει να κάνουν όνειρα αλλαγών, δεν έχει τελειώσει, αλλά έχετε φύγει από τα όνειρα για κάποιες αλλαγές και εναρμονίζεστε με ένα επαγγελματικό θέμα, το οποίο θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Θα το συζητήσετε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μπορεί η έκλειψη να δημιουργεί κάποιες μικρές εντάσεις ή αλλαγές. Θετικά όμως θα εξελιχθούν τα αποτελέσματα στα επαγγελματικά, ενώ η συναισθηματική σας ζωή και τα οικονομικά θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Πολλοί μπορεί να πάρετε δώρα και μάλιστα πολύ όμορφα δώρα που ταιριάζουν στα λιοντάρια. Τα λιοντάρια και καλά δώρα κάνουν και βεβαίως τους ανταποδίδουν κατά τον ίδιο τρόπο. Παρθένη μου, αρχίζει μια νέα περίοδος ζωής για σας. Τουλάχιστον για ένα μήνα θα έχετε εξαιρετικά μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα από το εξωτερικό, ταξίδια αν θέλετε να κάνετε, επαφές που μπορεί να έχουν σχέση με σπουδές, με νομικές, διαδικαστικές υποθέσεις, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές την περίοδο αυτή. Μπορεί τα οικονομικά να σας έχουν φορτίσει, όμως ένας μήνας ολόκληρος μέχρι το τέλος του Μαΐου θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για σας. Για τους ζυγούς, ένα θαυμάσιο